Παρασκευή, Πανάξιος νομίζω πρωταθλητής ο Διαγόρας, Καμπλούχος, άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική, νέα ΓΑΜΑ Εθνική μεν, ωστόσο για πρώτη φορά στην ιστορία του ΔΕ. Τα πρώτα συναισθήματα και πώς το βίωσες όλο αυτό ως αντιπρόεδρος της ομάδας και ως πρόεδρος του χωριού. Ναι. Φέτος ξεκινήσαμε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από το καλοκαίρι. Η χρονιά δεν ξέραμε πώς θα πάει. Καταρχάς πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τα παιδιά, τους παίχτες που στάθηκαν ήρωες. Τελευταία είχαμε μείνει 11-12 παιδιά, γιατί προηγουμένως είχαμε κάποια προβλήματα. Ο πρόεδρος μας, ο Φωτής, ο Αλεξανδρής, ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια το καλοκαίρι. Τελευταία στιγμή η ομάδα δεν ήταν να κατέβει, είχαμε προβλήματα. Μας βοήθησε, ξεκινήσαμε. Πήραμε τον στρατή τον Αλεξίου, ο οποίος είχε τελειώσει την περσινή χρονιά με προοπτική την επόμενη φέτος να κάνει τη δική του ομάδα. Τα περισσότερα μπράβο και συγχαρητήρια τα αξίζει αυτός. Είναι μια ομάδα δική του, τη δημιούργησε αυτός, τον βοηθήσαμε όλοι. Πήραμε το κύπελλο, συνεχίσαμε. Το είχα πει και σε άλλη συνέντευξη που είχα δώσει στην αρχή της χρονιάς, ότι η ομάδα αυτή δεν ξέρουμε ποιο είναι το ταβάνι της. Υπήρχαν πολλές δυνατότητες, φάνηκε αυτό στην πορεία. Ήμασταν outsider καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Είχαμε και κάποια διοικητικά προβλήματα στην πορεία. Είχαμε τιμωρίες. Ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν. Ωστόσο, η εξέλιξή της, οφείλω να πω ότι το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Από το μέσον προς το τέλος μάλλον της χρονιάς, μετά από αυτά τα προβληματάκια που είχαμε τα διοικητικά, αποφασίστηκε να έρθει ο Γιώργος ο Σπάρταλης, τον οποίο τον συγχαίρω, διότι κράτησε την ομάδα στα επίπεδα που ήταν, μάλιστα ανέβασε και την απόδοσή της, πήρε το 100% από όλους τους παίχτες, κατάφερε να συνεχίσει αυτό που έκανε ο στρατής ο Αλεξίου και φτάσαμε στο σημείο να κερδίσουμε το πρωτάθλημα με δισαβαντάζ, γιατί αυτό ήταν πολύ άδικο, το να ξεκινήσουμε με ισοβαθμία τριών ομάδων τρίτη. Παρόλα αυτά σταθήκαμε επάξια, το πήραμε και νομίζω ότι κερδίσαμε και στα δυο παιχνίδια τη Λίμνο. Νομίζω ότι πανάξια είμαστε πρωταθλητές. Νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανένας αυτό με τον τρόπο ειδικά που ήρθε. Διαδόση εκείνη στα μπαράζ πίσω. Βρέθηκε μπροστά με 11 παίκτες όπως είπες και εσύ, με δύο παιδιά στις αλλαγές. Ναι, μεν τα πρώτα συναισθήματα είναι παρορμητικά, ενθουσιασμός, πανηγύρια κτλ. Και φυσικά ο Διαγόρας τρέχει και πανηγύρισε πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν. Ωστόσο, όλοι αναρωτιούνται τι θα κάνει ο Διαγόρας από εδώ και πέρα, πρέπει να βρει χρηματοδότη ή οτιδήποτε άλλο. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις για τη νέα χρονιά για τη ΓΑΜΑ Εθνική? Σίγουρα είναι δύσκολα πράγματα. Ο Διαγόρας, το ξέρετε όλοι, είναι μεγάλη ομάδα, έχει μεγάλη ιστορία στο λεσβιακό ποδόσφαιρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα εκπροσωπήσει το νησί μας έξω από τα σύνορά του. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές με επιτυχία. Φέτος είναι βέβαια δύσκολα τα πράγματα, οι οικονομικές συγκυρίες που διανύουμε, και φέτος όμως θα πάμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ήδη υπάρχουν κάποιες σκέψεις για κάποιους χρηματοδότες. Θα το οργανώσουμε, θα κάνουμε γενική συνέλευση, θα κάνουμε εκλογές, θα οργανωθούμε, θα λύσουμε τα διοικητικά μας προβλήματα και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε όλοι ενωμένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας αφήνουμε να το απολαύσεις. Καλούς πανηγυρισμούς. Ευχαριστώ.